σημειολογικά μιλάμε για το Αρκαλοχώρι. Τα προβλήματα είναι σε ολόκληρο σχεδόν το Δήμο Μηναίων Παιδείας, αλλά και σε άλλες θεσμόπιστες περιοχές. Πραγματικά, κυρία Δουλγκεράκη, αυτή η μακρόσυρτη, θα λέγαμε, προεκλογική περίοδο ίσως να άφησε κάποια προβλήματα θαμμένα. Όμως τα προβλήματα αυτή τη στιγμή υπάρχουν, δεν έχουν λυθεί. Είχαμε στείλει και ανοιχτή επιστολή στον κύριο Πρωθυπουργό, η οποία δεν απαντήθηκε ποτέ. Και βέβαια η νέα κυβέρνηση καλείται όχι απλώς να είναι, γιατί είναι γνώστης των προβλημάτων. Εμείς δεν θέλουμε γνώστες προβλημάτων, θέλουμε λύτες προβλημάτων. Η νέα λοιπόν κυβέρνηση καλείται να αντιμετωπίσει τα ήδη γνωστά σε αυτήν προβλήματα και από εδώ και πέρα απαιτούμε λύσεις. Είμαστε κοντά 2 χρόνια, δεν έχει αλλάξει κάτι. Η πρόοδος των εργασιών από τους 8.000 φακέλους, από ό,τι μάθαμε με στοιχεία της Παρασκευής, είναι περίπου 25 και έχουν βγει και 38 περίπου άδειες ανακατασκευής. Είναι όχι απλώς... Έχετε την καλοσύνη λίγο ότι για σας είναι καθημερινότητα. Για τους υπόλοιπους θέλει 2 κουβέντες παραπάνω. Τι σημαίνει 8.000 φάκελοι, υποκατάθεση? Οι 8.000 φάκελοι είναι η υποκατάθεση, είναι οι φυσικοί φάκελοι που πρέπει να κατατεθούν από τον κάθε ένα που έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά στο σπίτι του, στην αποθήκη του, στην επιχείρησή του. Οι φάκελοι... 8.000 και παραπάνω. Ωραία. Οι φάκελοι οι οποίοι αυτή την ώρα έχουν κατατεθεί είναι πόσοι? Είναι περίπου 2.000. Βέβαια, πολλοί από αυτούς είχαν κατατεθεί τις τελευταίες μέρες για να πάρουν εισάγει αριθμό πρωτοκόλλου, κάπου εκεί στον Μάιο, Απρίλιο μάλλον, τέλη Απριλίου. Συνεπώς έχουν πολλές ελλείψεις. Οι εγκρίσεις όμως των φακέλων είναι ελάχιστες. Σας είπα, είναι περίπου 25, έχουν υπογραφεί άδειες και 38 είναι για αυτά τα σπίτια που είναι κόκκινα και προχωρούν για πλήρη ανακατασκευή. 25 εγκρίσεις για ποιο λόγο? 25 εγκρίσεις για να προχωρήσουν οι φάκελοι στα σπίτια που είναι με μικρότερες, για επισκευές σπιτιών. Ωραία, επισκευές. Σε ό,τι έχει να κάνει με τους 38 είναι για τα υποκατεδάφιση σπίτια που δεν έχουν κατεδαφιστεί όμως. Αυτό λέτε? Ακριβώς. Α, ναι, ναι. Μάλιστα. Είναι. Όμως έχει προκύψει και ένα άλλο θέμα με την αλλαγή από το ένα Υπουργείο, γιατί μέχρι το υπαγόμασταν στο υποδομών. Τώρα μεταφερθήκαμε οι αρμοδιότητες και όλα τα... Και η λύση των προβλημάτων στο Υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής. Μαθαίνουμε, ήδη οι συμπολίτες μας ενόχλησαν. Μαθαίνουμε ότι μέχρι τώρα, και δεν ξέρουμε για πόσο καιρό, δεν μπορεί να ούτε καν αριθμό πρωτοκόλλου να πάρει ένας φάκελος που έχει κατατεθεί. Ούτε βέβαια μπορεί κανείς να υπογράψει νέα άδεια, αφού δεν έχει γίνει ακόμα η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από το ένα Υπουργείο στο άλλο. Και ούτε βέβαια μπορεί να εκδοθεί κάποιο καινούριο ΠΑΕΚ. Πρωτόκολλο κατεδάφιση. Γιατί σας πειράζει? Δεν σας άκουσα, συγγνώμη. Γιατί σας πειράζει? Δηλαδή, εντάξει, καθυστέρηση 2 χρόνων, επειδή δεν έχει γίνει η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από το ένα Υπουργείο στο άλλο και καθυστερήσουν 5 μήνες, ο βρεγμένος φοβάται τη βροχή? Ο βρεγμένος δεν τη φοβάται τη βροχή, αλλά μπαίνουμε στο χειμώνα, που σημαίνει ότι εργασίες στο χειμώνα, επισκευής και ανακατασκευής δεν γίνονται πουθενά. Που σημαίνει ότι πάλι θα έχουμε ένα νέο κύκλο εργασιών από τον Μάρτιο και μετά την Ιανουαρίου. Μισό λεπτό, κύριε Κεντάτσιο. Δεν είναι ωραία η ζωή? Στο τέλος θα γίνει κανονικότητα στη ζωή σας μέσα σε κοντέινερς. Δεν είναι ωραίο να έχεις ξεσπιτωθεί και να έχεις φύγει και να ζεις σε συγγενείς και φίλους? Δεν είναι ωραία να έχεις νοικιάσει άλλου σπίτι και να μην έχεις μπει στη διαδικασία επιδότησης ενοικίου? Δεν είναι ωραία όλα αυτά? Όχι, κυρία Δουλογιάκη, σαφώς και δεν είναι. Δεν είναι καταστάσεις που μπορούν να δώσουν ελπίδα και αισιοδοξία στον καινούργιο άνθρωπο για να δει τη ζωή του ανθρώπινα. Πόσοι είσαστε, είσαστε μέσα στους οικίσκους? Γύρω στους 700 ανθρώπους είναι σε οικίσκους. Μιλάμε για το Δήμο εδώ σε εμάς την περιοχή. 3 σχολεία στεγάζονται σε κοντέινερ για 3η συνεχή σχολική χρονιά χωρίς καμία πρόβλεψη για το τι θα γίνει. Πόσοι και έχουν φύγει από την περιοχή? 3.500 συνδημότες μας έχουν φύγει από την περιοχή. Αυτή τη στιγμή, κυρία Βουλγκεράκη, η προεκλογική περίοδο υπόθηκε πάρα πολλές φορές ότι ξέρετε, μα γιατί εμείς κάναμε πράγματα για το Αρκαλοχώρι από τους βουλευτές, υποψήφιους βουλευτές. Επιδότηση ενοικίου δώσαμε κλπ. Όντως δεν υπάρχει επιδότηση που είπα και εγώ πριν από λίγο και δεν προχώρησε ενοικίου για το Αρκαλοχώρι? Ελάχιστες περιπτώσεις έχουν πάρει επιδότηση ενοικίου. Και αυτό φάνηκε
Και το λαμβάνουμε καθημερινά από συμπολίτες μας που ναι μεν είχαν εγκριθεί, μιλάμε για 250 περιπτώσεις, ελάχιστες περιπτώσεις είναι. Δεν έχω μπροστά μου το νούμερο για να μην λέω και υπερβολές, όμως οι περιπτώσεις είναι ελάχιστες. Πολλές από αυτές έχουν ψαλιδιστεί για απλούς λόγους. Και όπως καταλαβαίνετε, εμείς είχαμε ζητήσει από πέρσι τον Νοέμβριο στον κύριο Τριαντόπουλο να ανοίξει ξανά η πλατφόρμα επιδότηση ενοικίου για σεισμοπλήκτους. Δεν έγινε σακωστό. Μας είχε πει ότι αν υπάρχει πρόβλημα θα το κάνω. Πρόβλημα υπάρχει. 3.500 συνδημότες μας το είχαμε πει επιλέξει. Μένουν κάπου αλλού αυτή τη στιγμή. Έχουν φύγει. Ή νοικιάζουν ή φιλοξενούνται ή μένουν σε κοντέινερ. Με συγχωρείτε. Ή έχουν μετατρέψει κάποια αποθήκη σε μόνιμη κατοικία. Μα με συγχωρείτε. Η επίσκεψη του κυρίου Τριαντόπουλου με άλλους κυβερνητικούς στην περιοχή τη δική σας, όπως και στην Αγία Πελαγία προεκλογικά. Τι ουσία λοιπόν είχε? Γι' αυτό είπατε ότι δύο προεκλογικές περίοδοι, αλλά τα προβλήματα θα μένα. Και από την άλλη, δεν κάνει να ξεχνάμε ότι το Αρκαλοχώρι είναι μια περιοχή η οποία έδωσε ψήφους στη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή υπάρχουν και κάποια πράγματα τα οποία μάλλον και με μια άλλη ειδικότητα πρέπει να τα δούμε. Σωστά, κυρία Βουλγαράκη. Είπατε βέβαια εξ αρχής και εμείς το λέμε εξ αρχής ότι τα προβλήματα, και ο κ. Πρωθυπουργός το έχει επισημάνει, τα προβλήματα δεν έχουν χρώμα, ούτε κόκκινο, ούτε πράσινο, ούτε μπλε. Και βέβαια αυτή η κυβέρνηση καλείται να λύσει προβλήματα ανθρώπων που είναι διαφορετικών κομμάτων. Είναι προβλήματα που δεν επέλεξαν οι ίδιοι να μπουν κάτω από ένα σεισμό ή από μια φυσική καταστροφή. Σαφώς και περιμένουμε τη λύση, όπως ένας γιατρός όταν μπαίνει στο κρεβάτι του χειρουργείου, ο ασθενής δεν θα κοιτάξει τις κομματικές του περγαμηνές και τις κομματικές του καταβολές. Έτσι λοιπόν θέλουμε και με βάση αυτά που έχουμε λάβει ως διαβεβαιώσεις, τουλάχιστον στις προγραμματικές τους τις πρώτες προγραμματικές δηλώσεις, ότι ανεξαρτήτως χρώματος θα λυθούν προβλήματα. Πιστεύουμε, κυρία Βουγγεράκη, ο φιλελευθερισμός του TikTok να κατέβει στην κοινωνία και να μην παραμείνει στις απλές προεκλογικές και προγραμματικές δηλώσεις. Να υπάρξει ένας σχεδιασμός ουσιαστικός, ένας σχεδιασμός που θα δώσει ανάσα και λύθη και πραγματική ελπίδα. Συγγνώμη κύριε Κεντάτσιο, δύο χρόνια μετά μιλάτε, ευχόμαστε και λέμε να υπάρξει ένας πραγματικός σχεδιασμός. Συγγνώμη. Δηλαδή είναι μια άλλη φυσική καταστροφή ο σεισμός εδώ. Είναι μια άλλη φυσική καταστροφή αυτή της Εύβοιας. Ένα άλλο σχέδιο, μια άλλη φυσική καταστροφή αυτή στο Αρκαλοχώρι, με αυτά τα οποία βιώνετε εσείς από τη δική σας την πλευρά. Ενώ από την άλλη στην Εύβοια προχωράει με ταχύτατους ρυθμούς. Δεν λέω γιατί προχωράει. Καλά κάνει και προχωράει σαφέστατα το σχέδιο στην Εύβοια για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι πυρόπληκτοι. Σαφέστατα και καλά κάνει για να δώσουν πραγματικά ένα νέο ξεκίνημα, ένα νέο βηματισμό στη ζωή τους. Για να μην παρεξηγηθώ το λέω αυτό. Αλλά γιατί δύο μέτρα και δύο σταθμά? Δηλαδή δεν έχετε εσείς τα σχέδια εδώ στο Αρκαλοχώρι και γι' αυτό το λόγο είναι όλα τα βήματα προς τα πίσω? Εμείς, κυρία Βουργεράκη, δεν ευχόμαστε μόνο, διεκδικούμε. Διεκδικούμε μέχρι τώρα ίσως με κάποιο πιο ήπιο τρόπο και σε πιο ήπιους τόνους. Δεν θα μείνουμε βέβαια σε αυτούς τους τόνους και σε αυτούς τους ρυθμούς. Θα συνεχίσουμε και να ευχόμαστε. Δηλαδή εκεί πάνω στην Εύβοια τι κάνανε? Πήρατε μάθημα από την Εύβοια για τον τρόπο με τον οποίο εκείνοι κινήθηκαν διεκδικώντας αυτό, θέλετε να μου πείτε, και ήταν πιο δυναμική η δική τους η κινητοποίηση, η διεκδίκηση, και γι' αυτό το λόγο ήδη τα σχέδια εκπονούνται? Δεν ξέρω αν έγιναν κάποιες άλλες διεκδικήσεις ή κάποιες άλλες μορφές διεκδίκησης. Δεν είδα, δεν έχω εντοπίσει κάποιες ιδιαίτερες μορφές διεκδίκησης. Πιστεύω ήταν θέμα πολιτικής βούλησης και αυτό φαίνεται από... και καλώς έχει γίνει έτσι. Εμείς δεν λέμε γιατί εκεί και όχι εδώ. Θέλουμε και εκεί και εδώ. Και στο Μάτι και στο Αρκαλοχώρι και στα Σεισμόπληκτα και στην Αγία Πελαγία και στη Σάμο και στη Μυτιλίνη. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι αυτό που είπατε και εσείς, όχι δύο μέτρα και δύο σταθμά μέσα στην ίδια κοινωνία, μέσα στην ίδια χώρα. Αυτό είναι που πληγώνει. Έχει να κάνει με τη διεκδίκηση που άσκησαν οι δικοί τους οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι. Πιθανόν να είναι αυτό. Γιατί ακόμα και αν είναι έτσι, τρεις βουλευτές έχουμε και οι δύο από αυτούς υπουργοί,
Ακριβώς. Πιθανό να ήταν μια συστηματική και πιο συντονισμένη και συστοιχισμένη και από κοινού, θα έλεγα, διεκδίκηση όλων των εκεί παραγόντων. Κάτι που εδώ έλειπε. Και ίσως αυτό να φρέναρε και να τρέναρε τις όλες τις διαδικασίες. Εμείς δεν έχουμε σκοπό, κυρία Βουλγεράκη, να μείνουμε σε αυτό το μοτίβο. Εμείς θα συνεχίσουμε και να διεκδικούμε και να πετούμε. Μισό λεπτό. Δεν θα μείνουμε στο ίδιο μοτίβο και θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε και να απαιτούμε και όλα τα υπόλοιπα. Διότι για αυτές τις εκκρεμότητες και έτσι όπως έχουν δρομολογηθεί τα πράγματα ή έτσι όπως εσείς από τη δική σας την πλευρά τα δρομολογείτε μεμονωμένα, έχετε ελάχιστους ανθρώπους δίπλα σας, ελάχιστους. Και δεν θα πω τη λέξη ανθρώπους καλύτερα, πρέπει να πω φορείς. Έχετε ελάχιστους φορείς δίπλα σας και με πολύ λίγη στήριξη πολιτική έτσι όπως πρέπει να είναι. Τώρα για να λέμε του στραβού το δίκαιο, γιατί φύγαμε και από την προεκλογική περίοδο, κύριε Γκεντάτσιο, και ξέρετε, εντάξει, καλά είναι αυτά που λες ή δεν λες, αλλά η ουσία δεν αλλάζει. Όταν είπα πριν από λίγο, επειδή μας είπατε ότι ξεκινάμε ένα γύρο διεκδικήσεων, είπα αναρωτιέμαι κιόλας με ποιους θα συμπορευτείτε, με ποιους φορείς θα συμπορευτείτε, γιατί όποιος θέλει να λέει την αλήθεια και δεν θέλει να κρύβεται πίσω από το δάχτυλό του, δεν είχατε συμπαραστάτη σας δίπλα ούτε το Δήμο, δεν είχατε συμπαραστάτη σας επίσης ούτε τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Πιστεύετε ότι αυτή τη φορά μάλιστα είχε ανοίξει και ένα εσωκομματικό μέτωπο, ένας εσωκομματικός πόλεμος, δηλώσεις και αντιδηλώσεις που δεν γινότανε από το Αρκαλοχώρι, αλλά γινότανε από άλλες περιοχές, ας πούμε από το αεροδρόμιο, δηλώσεις που λέγανε ότι ξέρετε εμείς γνωρίζουμε πολύ καλύτερα το Αρκαλοχώρι, αναρωτιέμαι σε ποιους το λέγανε και σε ποιον κουνούσανε το δάκτυλο, σε εμάς ή εσάς, και δεν ξέρω γιατί άνοιξε αυτό το μέτωπο εσωτερικά από τη Νέα Δημοκρατία και μπήκε σε αυτή την αντιπαράθεση για τις ψήφους. Οι ψήφοι όμως μεταφράζονται σε λόγια, σε πράξεις, όχι σε λόγια, σε πράξεις, και από τη στιγμή που κάποιος ψηφίζεται και αυτή τη φορά είναι τρεις οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι δύο εκ των οποίων υπουργοί, εκείνο το περίφημο εμείς φερθήκαμε υποδειγματικά, η διαχείριση ήταν υποδειγματική, ότι αυτό θα το πάρουν πίσω και ή θα το μεταφράσουν υποδειγματικά αυτή τη φορά σε πράξεις. Κυρία Βουλγεράκη, εμείς είπατε κάτι ότι ελάχιστοι πολίτες ήταν μαζί μας. Οι πολίτες ήταν, είναι μαζί μας. Με ποιους θα συνεργαστούμε? Θα συνεργαστούμε με όλους τους φορείς που θεωρούν ότι έχουμε δίκιο και το δίκιο είναι με το μέρος. Γιατί τους είχατε όλους? Αρνείστε αυτά που είπα πριν από λίγο, ότι δεν τους είχατε δίπλα σας? Είχαμε και όλους. Γι' αυτό και επεσήμανα πριν ότι κάτι που έγινε στην Εύβοια, ότι υπήρχε μια συστοιχία φορέων και μια συστήξη, και γι' αυτό ίσως να πέτυχαν κάτι καλύτερο από ότι εμείς. Κάτι πολύ καλύτερο και πολύ γρηγορότερα από ότι εμείς. Αυτό όμως δεν απαλύνει την ευθύνη των πολιτών, έτσι ούτε τη μειώνει απέναντι σε αυτό που επέλεξε, όπως και δεν απαλύνει και δεν δείχνει από την πλάτη την ευθύνη της πολιτείας απέναντι στην κοινωνία των πολιτών. Αυτή τη στιγμή το πρόβλημα είναι υπαρκτό. Το αν έγιναν δηλώσεις ότι όλα ήταν ρόδινα και ότι κυκλοφορούσαν επαχές αγελάδες μέσα στη σεισμόκτικη περιοχή μας, αυτό διαγυμνού οφθαλμού φαίνεται. Δεν χρειάζεται να λέμε λόγια, ούτε να το αποδείξουμε. Από εκεί και πέρα, το πρόβλημα είναι υπαρκτό. Οι πληγές είναι ανοιχτές. Η πολιτεία και η νέα κυβέρνηση πρέπει να τις λύσει. Εκτός από το τεχνικό επιμελητήριο, υπήρχε κάποιος άλλος που πραγματικά να συνδράμει σε εκείνο το οποίο διεκδικούσατε για την επιστροφή της κανονικότητας? Θεωρώ ότι υπήρχαν μεμονωμένες φωνές, οι οποίες δεν εισακούνταν και πνίγονταν. Όμως το τεχνικό επιμελητήριο εξ αρχής επισήμενε τα κέρια προβλήματα και με τα μπάζα και με το να μην που είναι εκτεθειμένα, που είναι εκτεθειμένο στις γειτονιές μας, και με το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο που δεν προχωράει, και μάλιστα επισήμανε και το προσχηματικό διάλογο που γίνεται σε αυτό το θέμα. Γενικά το τεχνικό επιμελητήριο εξ αρχής ήταν ο μόνος φορέας που ουσιαστικά εμβόλιζε
συνέχεια με θέματα και με ερωτήματα και με παρεμβάσεις του. Σε αυτή την υποδειγματική διαχείριση που έχει γίνει μέχρι σήμερα σε ό,τι έχει να κάνει με το Αρκαλοχώρι, έχετε την καλοσύνη να μου πείτε τι είναι αυτό το οποίο έχει προχωρήσει? Γίνεται πάρα πολύς λόγος, προσέξτε, για αυτά τα 66 εκατομμύρια ευρώ τα οποία υπάρχουν στις τράπεζες. Είναι δεσμευμένα ή έχουν απελευθερωθεί? Γιατί εσείς φωνάζατε και για τους πληστηριασμούς, εσείς καταγγέλατε ότι κατάσχονται χρήματα για χρέη, έγινε ολόκληρη κινητοποίηση και υπό το βάρος της δημοσιότητας άλλαξε λίγο το σκηνικό, και αν μπορούν να εκταμιευθούν αυτά τα χρήματα, γιατί από τη στιγμή που φέρεστε να έχετε πάρει 66 εκατομμύρια, σημαίνει για να φτιάξετε ξανά τη ζωή σας ότι είναι ευθύνη σας που δεν την έχετε φτιάξει και απλά κλαίγεστε, κύριε Γκαντάτσιο. Κυρία Δουργεράκη, τα 66 εκατομμύρια έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς ως προκαταβολή στους δικαιούχους. Από εκεί και πέρα, ο λογαριασμός και το ταμείο θα γίνει όταν ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες. Πολλοί από αυτούς λοιπόν που έχουν πάρει τα χρήματα δεν θα επιλέξουν να φτιάξουν το σπίτι τους, γιατί δεν συμφέρει και με το νέο τιμολόγιο που εκδόθηκε πέρσι το Σεπτέμβριο, αλλά και με τις τιμές αγοράς που έχουν πάρει τα ύψη στα υλικά. Συνεπώς, κάποιοι δεν θα προλάβουν. Κάποιοι δεν θα ασχοληθούν να φτιάξουν το σπίτι τους. Ήδη έχουμε δεκάδες καταγγελίες ότι το σπίτι είναι ασύμφορο να φτιαχτεί. Και δεν μιλάμε για κόκκινα σπίτια, μιλάμε και για κίτρινα σπίτια με βλάβες των 20 και 30 χιλιάδων ευρώ. Υπάρχουν προβλήματα δικαιούχων που δεν μπορούν να συνονιθούν ποιος και τι θα κάνει. Και ένας θέλει, ένας δεν θέλει. Συνεπώς, πιστεύουμε ότι από αυτούς που έχουν πάρει τα χρήματα, ούτε ένα 30-40% θα ολοκληρώσει τη διαδικασία. Συν της άλλης, κυρία Δουργεράκη, παραμένουν τα προβλήματα των κατασχέσεων. Δεν έχουμε πάρει μία απάντηση για το αν θα ανασταλούν οι πληστηριασμοί. 6 μήνες δόθηκαν μόνο και από εκεί πέρα τελείωσε. Παραμένει ακόμα το θέμα. Περιμένετε μισό λεπτό. Περιμένετε κάθε εξάμηνο να κηρυχθεί ο Δήμος ξανά μανά σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, ενδεχόμενα για να γλιτώσετε όλα τα υπόλοιπα. Αλλά αυτό και πάλι αφορά την ίδια την πολιτεία. Δεν είναι ξεκάθαρο? Κάθε 6 μήνες παίζεται το ίδιο θρίλερ. Κάθε 6 μήνες ανανεώνεται αυτό. Αλλά από εκεί πέρα θα μπορούσε να δοθεί μια αναστολή πληστηριασμών από αυτήν την ετήσια αναστολή, όπως έχει γίνει και στο ΜΑΤΙ και καλώς έχει γίνει. Αναστολή πληστηριασμών όσον αφορά τις κατασχέσεις. Ξέρετε πολύ καλά ότι 12 κατασχετήρια ακινήτων στέκουν ακόμα. Και γι' αυτό δεν έχουμε πάρει κάποια απάντηση. Τι θα γίνει, αν έχει προχωρήσει η διαδικασία, αν υπάρχουν κι άλλα, γιατί αυτά ήταν μέχρι το Μάρτιο του τώρα, του 2023. Από εδώ και πέρα οι διαδικασίες προχωρούν. Και περιμένουμε ήδη και απαντήσεις και από τα άλλα υποθηκοφυλάκια, που σημαίνει ότι θα βγουν κι άλλες ανάλογες τέτοιες περιπτώσεις κατασχέσεων. Κύριε Γκεντάτσιο, από αυτά τα χρήματα τα οποία συνέχισαν να διαφημίζουν και συνεχίζουν να διαφημίζουν, τα οποία έχουν διατεθεί αλλά δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για τους λόγους που έχετε προαναφέρει, υπάρχει ένα χρονικό όριο σε ό,τι έχει να κάνει με την ανάληψη των χρημάτων αυτών, με τη χρησιμοποίηση των χρημάτων αυτών, ή θα πρέπει σε ένα εύλογο χρόνο τα χρήματα αυτά να επιστραφούν και για αυτούς, ή να τα πάρουν πίσω δηλαδή? Επίσης θέλω να μου πείτε, για αυτούς οι οποίοι μπορεί να έχουν σηκώσει αυτά τα χρήματα αλλά δεν έχουν πάει στο σκοπό για τον οποίο δόθηκαν, αυτοί καλούνται επίσης να τα δώσουν πίσω? Σαφώς, θα ξεκινήσω από το τελευταίο. Σαφώς τα χρήματα έχουν δοθεί για ένα και μόνο σκοπό. Δεν είναι για να αγοράσουμε αυτοκίνητα, ούτε για να πάμε ταξίδι, ούτε για να σπουδάσουμε το παιδί μας, ούτε για να κάνουμε κάποια επέμβαση και οτιδήποτε άλλο. Υπάρχουν όμως βέβαια αυτές οι ανάγκες. Κάποιοι το έχουν κάνει, όμως τα χρήματα, και καλώς έχει γίνει, και έτσι πρέπει να είναι, τα χρήματα έχουν δοθεί μόνο για την αποπεράτωση των ζημιών που έχουν προκληθεί από το σεισμό. Τα χρήματα λοιπόν που χρησιμοποιήθηκαν για άλλους λόγους θα βεβαιωθούν και θα ζητηθούν κάποια στιγμή και καλώς θα γίνει. Νομίζω έντοκα, έτσι. Νομίζω έντοκα, λέω. Έντοκα, βεβαίως. Ναι. Τώρα, το πρώτο ερώτημα που θέσατε, ναι, υπάρχει προθεσμία η οποία είναι μέχρι το Σεπτέμβριο για όσους έχουν πάρει αρρωγή. Πιστεύουμε ότι θα δοθεί παράταση, έχει δοθεί ήδη μία από τον Απρίλιο, έχει πάει για το Σεπτέμβριο. Όσοι έχουν πάρει λοιπόν αρρωγή υποχρεούνται να καταθέσουν φάκελο.
Όμως σας είπα ήδη μέχρι τώρα με την αλλαγή από Υπουργείο σε Υπουργείο αυτή τη στιγμή δεν μπορεί ούτε αριθμό πρωτοκόλλου να πάρει, ούτε να υπογραφεί, να υπογραφεί κάποια άδεια επισκευής ή ανακατασκευής, ούτε, δεν ξέρουμε βέβαια για πόσο καιρό έτσι, ούτε να εκδοθεί κάποιο νέο ΠΑΕΚ κατεδάφισης ακινήτου που είχε χαρακτηριστεί κόκκινο, ούτε και να προχωρήσει κάποια διαδικασία επιδότηση ενοικίου. Αυτά για την ώρα. Πιστεύουμε γρήγορα να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Συγγνώμη, έως το Σεπτέμβρη η χρήση των χρημάτων της αρρωγής, δηλαδή αυτά τα 66 εκατομμύρια, εκτός και αν δοθεί νέα παράταση, δεν έχει να κάνει μόνο με, με το Δήμο να κηρυχθεί εκ νέου σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης ή συνδέεται μόνο με αυτό? Όχι, όχι. Τα χρήματα που έχουν μπει στην αρρωγή υποχρεούνται όσοι έχουν πάρει χρήματα στην αρρωγή πρέπει να καταθέσουν φάκελο. Πιστεύουμε να πάρουν αριθμό πρωτοκόλλου, θέλετε να πείτε. Ήθιστε, ναι, ακριβώς. Ήθιστε να δοθεί παράταση. Γιατί το διάστημα που δόθηκε η παράταση από τον Απρίλιο μέχρι τον Σεπτέμβριο είναι πολύ μικρό και ο όγκος των φακέλων είναι τεράστιος που υπολείπεται. Και να κατατεθεί, αλλά και να εξεταστεί. Έτσι, όταν λέμε ότι 3.000 άδειες έχουν εξεταστεί και έχουν πάρει υπογραφή 25, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Κρατάω αυτό που είπατε ότι ήθιστε να δίνετε κάποια παράταση, διότι διαφορετικά τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Πολύ δύσκολα, ακριβώς. Μάλιστα. Λοιπόν, τελευταία έβλεπα και στο σύλλογό σας την σελίδα σας στο Facebook ότι για άλλη μια φορά κάνετε παρέμβαση μαζί με το Τεχνικό Επιμελητήριο για την περιοχή. Τι είναι αυτή η παρέμβαση? Το Τεχνικό Επιμελητήριο είχε κάνει ήδη προκαιρού τις παρεμβάσεις του και τις επισημάνσεις του για τη διεύρυνση της διαβούλευσης και την ουσιαστική συμμετοχή των φορέων και των πολιτών για το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο. Δεν θέλουμε να βρεθούμε, κυρία Γεράκη, στη θέση που έχουν βρεθεί κάτι από το ΜΑΤΙ, όπου από το 18 και μετά έχουν καταθεθεί ήδη αγωγές, έχουν ήδη υπάρξει προβλήματα και μάλιστα υπάρχουν καταγγελίες που ουσιαστικά με το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο φυτεύονται οικόπεδα μέσα σε οικόπεδα άλλων. Δηλαδή έχει γίνει ένα πράγμα που το μόνο που δεν έχει γίνει είναι η διαβούλευση με τους πολίτες. Καταλήγει, θα σας το πω, σε αντιπαραβολή με αυτό που καταθέσαμε εμείς και φοβόμαστε να μην γίνει και σε εμάς. Λένε κάτι και από το ΜΑΤΙ που είμαστε σε συνεχή επικοινωνία. Δεν μπορεί η υπεύθυνη πολιτεία να αγνοεί τη συμμετοχή της περιλάχιστης και επιλεκτικά αναφερόμενης κοινωνίας των πολιτών. Φοβόμαστε, και αυτό επισημαίνουμε και εμείς, και αυτό έχει τρέξει πρώτο τότε ένα επισημάνιο από το Μάρτιο, να μην γίνουν τα ίδια και εδώ. Θέλω να θέσω το τελευταίο ερώτημα, γιατί από την αρχή μέχρι το τέλος είμαστε στο ίδιο έργο θεατές σε ό,τι συζητούσαμε μέχρι στιγμής, βήμα προς βήμα, όλους αυτούς τους μήνες που έχουν περάσει. 2 χρόνια κλείνουν το Σεπτέμβριο και είμαστε στον Ιούλιο. Κύριε Γκεντάτσιο, όταν λέτε ότι ξεκινάμε ένα γύρο διεκδικήσεων, όταν ξέρετε ότι είχατε απέναντί σας την εικόνα την οποία προάσπιζαν από τη δική τους την πλευρά, ο καθένας για το δικό του λόγο, σαφέστατα εκλογικό, το image κλπ. Είτε σε ό,τι έχει να κάνει με κυβερνητικούς βουλευτές, είτε με τη Δημοτική Αρχή. Αλήθεια, πώς εσείς ξεκινάτε αυτό το γύρο των διεκδικήσεων από εδώ και κάτω? Ο γύρος των διεκδικήσεων, είπαμε, θα συνεχιστεί. Οι απαιτήσεις και τα προβλήματα παραμένουν. Εμείς μέχρι τώρα θα ξαναπηθήσουμε και σε φορείς, θα κάνουμε ένα κάλεσμα, ένα άνοιγμα και προς την κοινωνία και προς τους φορείς και προς τους βουλευτές και προς τους κυβερνητικούς βουλευτές και στους νέους υπουργούς. Δεν θέλουμε οι φορείς και όσοι μέχρι τώρα αληθόρυγαν να συνεχίσουν να βλέπουν τα πράγματα με άλλη γωνία. Το πρόβλημα είναι ένα, να αποκατασταθούν οι ζημιές, να ξαναμπούν οι ανθρώποι στα σπίτια τους, τα σχολεία μας να ξαναλειτουργήσουν και οι ΝΑΗ το ίδιο. Είμαστε 21 μήνες, δηλαδή 2 χρόνια παρακάτω, στο ίδιο μοτίβο. Σπίτια, σχολεία και ΝΑΗ είναι ερείπια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο χρόνος είναι αμπήλικτος και τα προβλήματα είναι εδώ. Τώρα, αν κάποιος δεν θέλει να τα βλέπει, αν θέλει κάποιος να οριοποιεί την εικόνα, αυτό είναι κάτι που δεν ισχύει. Η πραγματικότητα είναι αυτή που λέμε
και θα τη φωνάζουμε. Θα τη φωνάζουμε ας είμαστε και μόνοι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Σας λέω, ομά, σπίτια, σχολεία και ναοί είναι ερείπια. Και μαζί και με αυτά είναι και οι άνθρωποι που τα χρησιμοποιούσαν. Με όλο το ψυχολογικό κόστος που έχουν υποστεί όλους αυτούς τους μήνες.